Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι και σήμερα έχω ένα φαγητό που φαντάζομαι πως αρέσει σε πάρα πολλούς γιατί θα φτιάξουμε ζυμαρικά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πένες, αλλά μπορούμε να βάλουμε ό,τι ζυμαρικό μας αρέσει, μαζί με κοτόπουλο, με λαχανικά και μπεσαμέλ, φυσικά με τυράκι από πάνω και όλο αυτό στο φούρνο και θα γίνει τρέλα. Βάζω τα στήθη του κοτόπουλου στην κατσαρόλα, θα τα σκεπάσω με νερό και το βάζω να βράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου 20-25 λεπτά. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη κατσαρόλα θα βάλω νερό με αλάτι και μόλις βράσει θα ρίξω τις πένες με το ζυμαρικό μου. Για περίπου 6-7 λεπτά, όσο χρόνο λέει η συσκευασία του. Θέλουμε να είναι al dente, γιατί μετά θα τα ψήσουμε και στο φούρνο. Σε ένα μεγάλο τηγάνι τώρα θα σουτάρω τα λαχανικά μου. Σε δυνατή φωτιά, με λίγο ελαιόλαδο, θα σουτάρω το κρεμμύδι. Μόλις μαλακώσει, ρίχνω το σκόρδο ψιλοκομμένο. Το αφήνω για μισό λεπτό και αυτό. Όταν μπει το σκόρδο, κατευθείαν μυρίζει όλη η κουζίνα. Και τώρα προσθέτω σε ροδέλες το κολοκυθάκι και αγκινάρα, την οποία την έχω σε νερό με λεμόνι για να μην μαυρίσει. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Το αφήνω μόλις 2 λεπτάκια, δεν θέλουμε να ψηθούν τα λαχανικά μας. Και το κατεβάζω. Για λαχανικά μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι λαχανικά προτιμώ, ακόμα και μπρόκολο και σπανάκι, όποιο θέλω. Βέβαια το μπρόκολο πρέπει λίγο να το προσέξουμε γιατί ακριβώς γίνεται πολύ μαλακό και διαλύεται μέσα, γι' αυτό κιόλας δεν το προτίμησα στη συγκεκριμένη συνταγή. Οι πένες έβρασαν, τις τράγγιξα και τώρα θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο ή βουτυράκι, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Τα ανακατεύω μία φορά. Θα ρίξω το κοτόπουλο το οποίο αφού έβρασε το ξεψάχνισα, έβγαλα όλα τα ψαχνά και τα άκουψα σε μεγάλα κομμάτια. Θα προσθέσω και όλα τα λαχανικά και θα τα ανακατέψω καλά μία φορά. Το αφήνω στην άκρη και πάω να φτιάξω την μπεσαμέλ. Στην κατσαρόλα μου σε μέτρια φωτιά ρίχνω το βούτυρο να λιώσει. Προσθέτω το αλεύρι, ανακατεύω συνέχεια και θα το αφήσω να καβουρδιστεί για 3-4 λεπτά. Μόλις καβουρδιστεί, προσθέτω ζεστό το γάλα και ανακατεύω συνέχεια. Όταν αρχίσει να δένει μπεσαμέλ και να κάθεται στη ράχη της κουτάλας, το κατεβάζω από τη φωτιά, ρίχνω λίγο αλατάκι, ανακατεύω. Θα προσθέσω τώρα και λίγο lime και τριμμένο ρεγκάτο. Το ανακατεύω, το ενσωματώνω μέσα. Και αφού ετοιμάστηκαν όλα, στα ζυμαρικά θα προσθέσω και καλαμπόκι από κονσέρβα την οποία την έχω στραγγίξει. Ξέχασα πριν, έπρεπε να το προσθέσω πριν, αλλά δεν έχει καμία σημασία αφού θα είναι άψητο. Το ρίχνω και αυτό μέσα. Και προσθέτω την μπεσαμέλ. Ένα καλό ανακάτεμα τώρα και έτοιμα για το πυρέξ. Αφού το στρώσω στο πυρέξ, από πάνω ραντίζω με ρεγκάτο πάλι, τριμμένο. Και είναι έτοιμο για το φούρνο, το ψήνω στους 180 βαθμούς Κελσίου, πάντα σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις. Έτοιμο το φαγάκι μου, θέλει γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά. Καλό είναι να το αφήσουμε 15 λεπτά, να κρυώσει λίγο, έτσι θα το σερβίρουμε και θα είναι και πιο όμορφο, δεν θα διαλυθεί. Εγώ όμως θα το σερβίρω εξής αμέσως. Mm.
Και με το τυράκι που είναι ακόμα ζεστό, είναι εκπληκτικό, πάρα πολύ νόστιμο. Τα ζυμαρικά και το κοτόπουλο αρέσουν στους περισσότερους. Έτσι προσθέτουμε και τα λαχανικά που πρέπει να έχουμε μέσα στο φαγητό μας το καθημερινό. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή συνταγή, να την κάνετε, να την απολαύσετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από αυτό. Και όσοι δεν έχετε γραφτεί, να γραφτείτε στο κανάλι, γιατί βγάζουμε 3 νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Γεια σας!